Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα πάω να κάνω την εξέταση ε, καμπύλη ζαχάρου ε, με εμφανώς αγχωμένη ε, με όλες αυτές τις ιστορίες που έχω ακούσει. Έχω ακούσει για λιποθυμία την ώρα που έπεφτε το ζάχαρο έχω ακούσει τάσεις προς εμετό και να γίνει πράξη αυτό. Ε, ζαλάδες, τρέμουλο. Ε, Εν τω αν δεν καταφέρω να πιω τελικόζι θα πρέπει να ξαναπιώ για να γίνει σωστά η εξέταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είναι να είμαι μια εξαίρεση ακόμα από όλα όσα έχω ακούσει μέχρι τώρα και έχουν βγει όλα λάθος δηλαδή τι να πω σε όλα η εξαίρεση είμαι. ελπίζω να είμαι και σε αυτό τουλάχιστον ε... μάλλον πρέπει να είμαστε νομίζω λίγο πιο ανεκτικοί γιατί και για την εγκυμοσύνη δύσκολο λένε, ζαλάδες λένε, το ένα λένε, το άλλο λένε. Εντάξει, και εγώ έχω κάποιε ζελαδίτσε. Αλλά δεν κάθομαι να λέω κάθε μέρα που, που έχω ζελάδε, ζελάδε, ζελάδε. Ζα... Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. σω το λέμε επίτηδε οι γυναικε ωρες ώρε-ώρε. Τι να μα λυπούνται. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και δύσκολε περιπτώσει. Αυτό ναι. Αλλά όχι. Όχι αυτό το συνέχεια το να βρει και άλλη δικαιολογία και να λέει Α, ζαλίζομαι. Ζαλίζομαι κι εγώ. Αλλά δεν κάνω σαν ιστερική. Θα το, το υποστείς, έχεις ένα μωρό στην κοιλιά σου. Λοιπόν. Τώρα το άγχος μου. Λοιπόν, σας αφήνω. Και ελπίζω να γυρίσω με ευχάριστα νέα. Και να καταφέρω να πιω τη γλυκόζη με την πρώτη. Γύρισα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την εξέταση της καμπύλης ζαχάρου. Την εξέταση της καμπύλης ζαχάρου την κάνουμε για να δούμε αν ο οργανισμός μας έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την ζάχαρη για την παραγωγή ενέργειας. Να πούμε εδώ πέρα ότι το 1 έως -1 3 της 100 των εγγύων παρουσιάζει διαβήτη κύησης. Γι' αυτό κάνουμε και την εξέταση για να είμαστε σίγουροι. Στις 20... Ε, στις 20 με 26 εβδομάδες γίνεται μία αντίσταση στον οργανισμό μας από την ενσουλήνη. Ε, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την εξέταση κάπου στον 7ο μήνα. Εγώ αυτή την εξέταση πήγα και την έκανα σε δημόσιο νοσοκομείο θα μπορούσα να την έκανα στο, σε ένα μικροβιολογικό έξω, στο μικροβιολόγο μου. Αλλά προτίμησα να την κάνω στο νοσοκομείο που δεν θα πλήρωνα και κάτι. Και ο γιατρός μου εκεί μου έγραψε τις εξετάσεις. Οπότε πήγα στο δημόσιο. Η αναμονή θα ήταν το ίδιο. Η διαδικασία θα ήταν η ίδια. Δεν ξέρω αν θα υπήρχαν κάποιες διαφορές. Ε, ελπίζω πως όχι και να έκανα τη σωστή επιλογή λοιπόν πάμε να σας πω και κάποια πράγματα ακόμα και θα σας πω για μένα λοιπόν λίγες μέρες πριν τη συγκεκριμένη εξέταση κάνουμε μία διατροφή έχω ακούσει πως πάνε και κάνουν κάποιες εξαντλητικές δίαιτες και αυτό φυσικά δεν είναι σωστό κάνουμε μία διατροφή δεν τρώμε δηλαδή ζάχαρη για δύο έως τρεις μέρες. Κάτι γλυκό, δεν τρώμε πολύ αλεύρι. Κάνουμε μια διατροφή όπως θα κάναμε κάποιες μέρες ε, για να ηρεμήσει λίγο το στομάχι μας. Λοιπόν, εγώ αυτό έκανα. Για λίγες μέρες δεν έφαγα ζάχαρη. Ε, εξάλλου με τις εξαντλητικές δίαιτες δεν βγαίνει κάπου το να κορυδέψουμε στην ουσία τον εαυτό μας ότι κάναμε δίαιτα... Αρκετό διάστημα πριν την εξέταση, θα κορυδέψουμε εμά, το γιατρό μα, θα βγει ένα λανθασμένο αποτέλεσμα. Οπότε, προσέχουμε λίγο τη ζάχαρη κάτι μέρε πριν και κάνουμε την εξέτασή μα, να είμαστε και εμεί σίγουροι για τα αποτέλεσματά μα. Λοιπόν, εγώ πήγα τώρα στο μικροβιολόγο, ε, μικροβιολογικό εργαστήρι περίμενα να έρθουνε, δηλαδή πήγαμε εκεί 8.30 ώρα που μας είχαν πει και ήρθανε στις 9. .00. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα νηστικές ε, και το μόνο που επιτρέπεται είναι να πίνουμε λίγο νερό. Και πήγα από τις 8.30 και θα ακούσετε τι ώρα έφυγα. Λοιπόν, 9 η ώρα λοιπόν, κάνω την πρώτη αιμολυψία ε, γίνεται ενδοφλέβια, όχι από το δάχτυλο όπως κάνουν οι διαβητικοί με εκείνο το μηχάνημα. Κανονικά λοιπόν ενδοφλέβια σου παίρνουν αίμα. Ε, και, και μετά πρέπει να πας να πιείς την γλυκόζη. Εμένα με στείλανε στον επάνω όροφο ε, και μου είπανε ότι εκεί θα μου δώσουν τη γλυκόζη Λοιπόν, γύρω στις 9.30 10 παρά, κάπου εκεί Θυμηθήκα να μου δώσουν τη γλυκόζη Γιατί έλειπε εκείνη εκεί που φτιάχνει τη γλυκόζη Τέλος πάντων, βρήκα κάποια να σου ακόμα Τελικά μου την έκανε ε, 3-4 ήταν εκεί μέσα, βλέπανε τηλεόραση Κοσμάρα τους, δεν πειράζει Το θέμα είναι ότι στο τέλος μου φέρανε τη γλυκόζη και την ήπια και είχε πάει κάπου 10, οπότε πήγα 8,5 και κατάφερα και ήπια τη γλυκόζη στις 10. Δεν μας πειράζει τώρα που είχα πάρει πρώτη αιμολυψία στις 9 και έκανα την άλλη και ήπια μετά από τόση διαφορά τη γλυκόζη. Δεν μας πείραξε αυτό. Το μόνο που μας πείραξε είναι η αναμονή η δική μου ότι θα ήταν παραπάνω. Ε, ήπια λοιπόν τη γλυκόζη. Έχω και ένα κλειπάκι που δείχνω ότι ναι τα κατάφερα, ήπια τη γλυκόζη. Δείτε το. Τα έφερα λοιπόν. Η γλυκόζη που ήπια εγώ ήταν 75 γραμμάρια, τόσο με έγραψε ο γιατρός μου, είναι ανάλογα νομίζω το πόσο θα σα γράψει ο γιατρός. Έχω δει και με 30 γραμμάρια νησουλίνης, παίζει ρόλο η ηλικία, το βάρος, διάφορα πράγματα. Και αυτό πρέπει να το πιούμε μέσα σε 5 λεπτά. Σε ένα ποτηράκι, στο ποτηράκι που είδατε, μέσα σε 5 λεπτά... Το ήπια. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ίσως φταίει το ότι είμαι και γλυκατζού. Το ποτηράκι ως τη μέση το ήπια άνετα. Έλεγα αχ τι ωραίο είναι γλυκό. Εντάξει. Μετά όμως όσο κατέβαινε γουλίτσα γουλίτσα και πίεζε και ο χρόνος έπρεπε να το πιω εκεί κάπως λίγο πιέστηκα Εντάξει, απλά ήταν σαν να ε, πώς είναι το, το γλυκό κεράσι ας πούμε. Αυτή, αυτό που νιώθεις είναι σαν να φας ε, 5-6 κουταλιές ε, από αυτό το, το σιρόπι. Δηλαδή αν θέλετε να δείτε πριν κάνετε την εξέταση, μήνες πριν, όχι κάτι μέρες πριν και ανέβει το ζάχαρο, ε, μπορείτε να δοκιμάσετε να φάτε 5-6 κουταλιές σιρόπι χωρίς ε, το κεράσι ε, και θα δείτε περίπου την, ε, το πόσο γλύκα θα νιώσετε. Εγώ έτσι πιστεύω ότι ένιωσα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα κατάφερα, το ήπια. Ε, Ήτανε ναι, στο ποτήρι που είδατε νερό και μου διαλύσανε μέσα ε, ένα, σαν κάψουλα, σαν χαπάκι από ζάχαρη ε, ίσως ήτανε πια καραμέλα να το πω, ζάχαρης γιατί μου είχαν φέρει και εκείνο και το ξυλάκι και καθόμουνα και το χτύπαγα για να διαλυθεί τελείω, για να πιώ όλη τη γλυκόζη και μου είπαν ότι ό,τι κομματάκι μείνει κάτω θα το φάω Η ηρωνία είναι πως προσπαθούσα να διαλύσω το κομματάκι και όσο γινόταν το λίγο το νερό, γινόταν ακόμα πιο πιχτό και ακόμα πιο σιρόπι, και δυσκολευόμουν στο τέλο ακόμα περισσότερο. Και κάτι κομματάκι που είχαν μείνει στο τέλο τα έφαγα σαν καραμέλα, ε, τα δάγκωσα στην ουσία. Έτσι, όπω μου είπαν, να μην αφήσω ούτε κομματάκι, και δεν κατάλαβα γεύση. Γιατί δεν μας δίνουνε την καραμέλα, να την γλύψουμε, να τη φάμε, να τη δαγκώσουμε όπως κάνουμε μια καραμέλα. Και μας δυσκολεύουν έτσι. Λοιπόν, όχι, εντάξει, είναι ανεκτικό, μην φοβάστε, μην ακούτε. Γιατί εγώ πήγα με το στομάχι κόμπος από την αρχή. Να πω ότι θα έκανα την εξέταση, θα με έπιανε κόμπος από την εξέταση, να πω εντάξει, αλλά όχι πριν πάμε, να πάμε ήδη με άγχος, ήδη με, με νεύρα για όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί μας τρομοκρατείτε χωρίς λόγο. <laughs> Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Εγώ, π.χ. δεν ένιωσα τίποτα, άλλη μπορεί να νιώσει. Αυτό θα λέτε. Να λέτε. Εγώ δεν πέρασα δύσκολα στην καμπύλη Σαχάρου. Εγώ το ήπια αναγκαστικά μου ήρθε ζαλίστηκα, είχα τρέμουλο, δεν πέρασα καλά. Να τα πείτε, αλλά να πείτε στο τέλος πως εσύ μπορεί να είσαι εξαίρεση σε σένα. Θα συμβεί ίσως όπως όλες τις υπόλοιπε γυναίκες που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πρέπει να πω ότι εγώ είμαι η εξαίρεση και όχι ότι εσύ είσαι η εξαίρεση που σου έχει συμβεί κάτι ε, κακό. Λοιπόν, μην τρομοκρατείτε τις εγγύες, πραγματικά Πραγματικά Λοιπόν, να πω Πως παίζει ρόλο και το τι είδους γλυκόζι θα πάρεις Εντάξει Δεν κατηγορώ κανέναν Δεν λέω ότι έχω δυνατό οργανισμό Υπάρχει και μία γλυκόζι Που μου είπανε ότι είναι απέσια Απέσια Ότι είναι σε ένα μπουκαλάκι Αποθηκευμένο σε ψυγείο και σου το δίνουνε σε ένα, 500, σε ένα μπουκαλάκι 500ml. Λοιπόν, και σου το δίνουνε, το ανοίγει. και μυρίζει σαν χαλασμένο τυρί και κάτι τέτοια λένε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το πει αυτό. Και ειδικά 500ml. Ίσως αυτές οι γυναίκες που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο να περνάνε πολύ δύσκολα και εκεί ναι το καταλαβαίνω. Αποκλείεται να καθόμουν να το πιω αυτό το πράγμα. Ε, να προτιμάτε την, τη γλυκόζη που διαλύεται στο νερό. Υπάρχει με γεύση λένε λεμόνι για πορτοκάλι, τις οποίες πιστεύω ούτε αυτές τα διάλεγα. Απλά αυτό το απλό μέσα σε νεράκι, διαλυμένη η γλυκόζη και τελείω υπόθεση ούτε γεύσεις, ούτε τίποτα. Είναι νομίζω χειρότερο. Μπορείτε να πάτε σε ένα φαρμακείο και να ζητήσετε εσείς τη γλυκόζη και να πάτε στον μικροβιολόγο σας, στο νοσοκομείο, οπουδήποτε και να πάτε έτοιμοι με τη γλυκόζη που εσείς επιθυμείτε. Να μην περιμένετε τι θα σας δώσουν. Τα νοσοκομεία ξέρουμε όλοι πως έχουν λήψεις. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια έξω, ίσως, να μην έχουν τη γλυκόζη που εσείς επιθυμείτε. Δεν θα βρείτε την ποικιλία όλων. Λοιπόν, πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο, πάρτε εσείς τη γλυκόζη σας, γιατί μία από ό,τι έχω ακούσει είναι πολύ φθηνή. Και όταν πάτε στο νοσοκομείο είναι να κάνετε τη γλυκόζη, να πιείτε το, τη γλυκόζη, πείτε πως έχετε φέρει εσείς την κάψουλα να το πω, και να σας διαλύσουν αυτοί στο νεράκι. Να μην βάλουν δική τους ή να μην σα δώσουν οποιαδήποτε γλυκόζη θέλουν αυτοί. Απλά να πάρετε τα σωστά γραμμάρια που σα έχει γράψει ο γιατρό σα. Ρωτήστε κατά τον γιατρό σα πού μπορεί, που μπορεί να πάτε, θα σα πει αυτό τι μπορείτε να κάνετε. Εγώ στι 10 η ώρα, λοιπόν, είχα πιεί τη γλυκόζη και μετά από λίγο. 10 και 5 το είχα πιει, έτσι. Λοιπόν, 11 η ώρα, 11 και 5 και 10 κάπου εκεί, πήγα για την. Δεύτερη εμολύψια Μου πήραν λοιπόν αίμα δεύτερη φορά ε, από το ίδιο χέρι. Γιατί μου είπε η κοινική νοσοκόμα ότι στο άλλο χέρι δεν έβρισκε φλέβα. Και μου πήρε από το ίδιο χέρι. Αλλά εντάξει. Ανεκτικό και αυτό. Αυτή η μία ώρα από την ώρα που πίνω τη γλυκόζη. Μέχρι να πάει η ώρα 11 Ήταν η πιο δύσκολη ώρα Η πιο δύσκολη ώρα Δεν παίρναγε η ώρα με τίποτα Νόμιζα πως πέρασαν δύο ώρες Πραγματικά Και το λέω αυτό γιατί Με το που κάνω την δεύτερη μου Και περιμένω άλλη μία ώρα Μέχρι να πάει 11 Και να μου πάρουν αίμα για τρίτη φορά Εκείνη η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πότε κοίταξε και είχε περάσει το μισάωρο και πότε κοιτάμε και έχει περάσει και έχει πάει 11 η ώρα. Εγώ δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κάνω λοιπόν και την τρίτη εμολυψία αυτή τη φορά πάλι καλά από το άλλο χέρι. Και επιτέλου, σηκώνομαι να φύγω. Να πω πως δεν πρέπει να σηκωθεί αυτές τις ώρες καθόλου. Πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα, δεν πρέπει να περπατήσει, δεν πρέπει να φας, δεν πρέπει να πιεις πολύ νερό. Πρέπει να πιεις νερό όσο τόσο. Δεν θα κάτσεις να κατεβάσεις ένα μπουκάλι. Δεν επιτρέπεται. Να πω πως κάποια ζαλάδα είχα λίγο, πολύ λίγο. Δηλαδή αν σηκωνόμουν απότομα Κάποιες ζελαδίτσα, αυτό, τίποτα άλλο. Μετά κανονικά τα βήματά μου περπάτησα. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ούτε τρέμουλο με έπιασε λόγω του ότι κατέβηκε και πήγε το ζάχαρο. Γιατί με τη γλυκόζα το ζάχαρο ανεβαίνει. Μετά, όταν αρχίζει και κατεβαίνει, κάποιο νιώθουν τρέμουλο. Δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Ούτε με το έκανα. Ούτε τίποτα. Το μόνο το, μόνο πραγματικά που με πείραξε ήταν αυτή η αναμονή από τις 8.30 ώρα να φύγω 11, 11 και κάτι. Δηλαδή 2,5 σχεδόν 3 ώρες μυστική. Έχω να προτείνω να έχετε σίγουρα μαζί σας κάποιον για παρέα. Εγώ πάλι καλά, πάλι καλά ήρθα ο μαζί μου γιατί είχε δουλειά εκείνη τη μέρα, δούλευε και δεν πήγε για δουλειά. Και έκατσε μαζί μου γιατί είχα φοβηθεί με όλα αυτά που είχα ακούσει, τι μπορεί να πάθω, τι μπορεί να ζαλιστώ και όλα τα σχετικά. Διαφορετικά θα πήγαινα και μόνη μου, αν ήξερα ότι τελικά δεν θα πάθω τίποτα από όλα αυτά. Ε, έχω να σας συμβουλέψω λοιπόν, να έχετε κάποιον σίγουρα μαζί σας. Για παρέα, η αναμονή ...είναι το πιο δύσκολο... Ε, ...διαφορετικά αν δεν έχετε κάποιον για παρέα... ...σίγουρα να έχετε μαζί σας το κινητό σας... ...με megabyte, ...γιατί πρέπει να περάσει κάποιο, κάπως η ώρα... ...διαφορετικά να έχετε μαζί σας κάποιο περιοδικό... ...να καθίσετε να διαβάσετε... ...να περάσει η ώρα... ...γιατί δεν περνάει η ώρα... ...εγώ βαρέθηκα... ...δηλαδή έτοιμη να κοιμηθώ ήμουνα... Ο Ανέστης πάνω κάτω βαριόταν, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν μπορούσα να περπατήσω. Ε, λοιπόν, οπότε με πήραξε η αναμονή και το ότι ήμουν νηστική. Αν δηλαδή μπορούσα να φάω, θα μου μια χαρά. Αυτό λοιπόν. Δεν έχω κάποια κακή εμπειρία λοιπόν από την, αυτή την εξέταση. Το νοσοκομείο για τα σημερινά δεδομένα με τόσε ελλείψεις και όλα τα σχετικά δεν είναι μια χαρά. έψαξα λίγο τι νοσοκόμε από εδώ, από εκεί, εντάξει, τι βρήκα <laughs> γιατί πάνε και πέρα δόθε. Το θέμα είναι ότι να κάνω μια παρένθεση ότι από μέσα μου είπαμε καλά, αυτέ κάθονται, δεν κάνουν τίποτα. Και με το που πήγα για την τρίτη μολυψία, που πήγα μέσα μέσα, ήταν όλες, σχεδόν όλες στον υπολογιστή και κάνανε μετρήσεις. Είχαν μπροστά τους όλα τα μπουκαλάκια με τα δείγματα, με, με αυτό από το, τις μολυψίες, από διάφορες εξετάσεις, διάφορα χαρτιά και καθόντουσαν και κοιτάγανε, πατάγανε νούμερα, κοιτάγανε, πατάγανε νούμερα. Και φρίκαρα, λες ότι η δουλειά τους μπορεί να είναι ξέρω εγώ και δύο ώρες. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο Δηλαδή με ισοπεδώνουμε όλα Εντάξει Αυτό Αυτό ήταν το βίντεο Ελπίζω να σας άρεσε Ελπίζω να σας καθυσίχασα λίγο Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να μου γράψετε από κάτω ε, Θα σας απαντήσω με πολύ ευχαρίστηση πραγματικά Μ' αρέσει να σχολιάζετε Αυτό να έχετε μια υπέροχη μέρα, θα καθίσω να ξεκουραστώ. Λογικά θα κοιμηθώ. Ε, να πω πως μετά το, μετά το νοσοκομείο που φύγαμε, πήγα στο, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα πατατάκι. Ήθελα να φάω κάτι αλμυρό Επίχοντος Λοιπόν, και τώρα είμαι σπίτι, θα καθίσουμε να μαγειρέψουμε, να φάμε. Αυτά, λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα ε, Κάντε like Κάντε subscribe Συγγνώμη Αυτά Γεια σας